Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για την μεγαλύτερη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία του κινηματογράφου. Γιορτάζουμε με τα μουσική στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Νοσφεράτου» το 1922. Πιστεύουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τα τέρατα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, γιατί ζούμε σε διαφορετική εποχή. Αν εξαιρέσεις μια πανδημία, λίγο πληθωρισμό, την ανάδυση φασιστικών κινημάτων και κάτι χρηματοπιστωτικές φούσκες που σκάνε δεξιά και αριστερά. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να χαρακτηρίζεται αντισημιτική και ρατσιστική μια ταινία την οποία σκηνοθέτησε ένας γκέι που τα είχε με έναν Εβραίο και στην οποία πρωταγωνιστούσε ένας ηθοποιός του Μπέρτολ Μπρέχτ. Και απαντάμε, όλα μπορεί να συμβούν. Και τέλος, αναρωτιόμαστε αν ο Νοσφεράτου και άλλα βαμπύρ προσφέρονται για την κατανόηση της μαρξιστικής κριτικής στον καπιταλισμό. Μπορεί να πεθάνουμε, αλλά ο Νοσφεράτου θα συνεχίσει, λέει το τραγούδι, με τον τίτλο «Νοσφεράτου» από το άλμπουμ με τον τίτλο «Νοσφεράτου». Ένα άλμπουμ τόσο παρανοϊκό, το οποίο έχει ένα τραγούδι αφιερωμένο στο θωρακισμένο βαγόνι τρένου που χρησιμοποιούσε ο Τρότσκι. Το τραγούδι «Νοσφεράτου» του άλμπουμ «Νοσφεράτου» έγραψε ο Χιου Κόνουελ των Stranglers και ο Ρόμπερτ Williams. Και προς αποφύγη παρεξηγήσεων, δεν πρόκειται για τον Ρόμπερτ Williams που έγραψε τον άτυπο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας που κυκλοφορούσε σε κασέτες πριν από τις εκλογές του 1989. Τις εκλογές που κέρδισε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γιατί οι δράκουλες της δικής μας ιστορίας μας πηγαίνουν πολλές δεκαετίες πιο πίσω. Η ταινία «Νοσφεράτου» έκανε πρεμιέρα πριν από έναν αιώνα, το 1922, και προκάλεσε αμέσως αίσθηση. Τόση αίσθηση, ώστε λίγα χρόνια αργότερα, οι δημιουργοί της κλείθηκαν να καταστρέψουν όλα τα αντίγραφα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο σεναριογράφος είχε κλέψει το μεγαλύτερο μέρος από το βιβλίο «Ο Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ. Απλώς άλλαξε το όνομα του ήρωα από κόμι Δράκουλα σε κόμι Ορλόκ, εξαφάνισε μερικούς δευτερεύοντες ρόλους και εξήγησε ότι το δικό του βαμπύρ δεν ενοχλείται απλώς από το φως της ημέρας, αλλά πεθαίνει στο φως της ημέρας. Με δεδομένο ότι η εταιρεία παραγωγής είχε παραλείψει να ζητήσει άδεια για τη μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη, η χείρα του Μπραμ Στόκερ τους τράβηξε μια αγωγή, η οποία τους οδήγησε στη χρεοκοπία. Και ο δικαστής διέταξε να καταστραφούν όλα τα αντίγραφα της ταινίας. Ευτυχώς για τον παγκόσμιο κινηματογράφο, ορισμένες κόπιες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν κρυφά στην Αμερική, η οποία τότε φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο σκληρή με την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιατί, ως γνωστόν, όλοι κλέβουν μέχρι τη στιγμή που θα αποκτήσουν τον ολιγοπωλιακό έλεγχο της αγοράς από την οποία έκλεβαν. Και τότε αρχίζουν να κυνηγάνε τους άλλους κλέφτες. Τελικά, το μόνο που χάθηκε ολοκληρωτικά από την παραγωγή ήταν η μουσική που συνόδευε την ταινία. Γεγονός που επιτρέπει έκτοτε σε δεκάδες καλλιτέχνες να γράφουν κομμάτια για τον Νοσφεράτου
με ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Όπως εδώ, ο περίφημος Ιάπωνας DJ Crash δίνει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Check. Searching for adventure, welcome to the venture. Live center, every message that he meant to. Envision this, your parameters are limitless. 30,000 feet in the air, we're all there. Standard procedure, land them at Narita. Find Rira, hit the telly for some leisure. Relaxing, looking out over a saga. Thinking of a line for a rhyme that'll rock ya. On stage, shock ya. Jetting cause I gotta hit Tokyo with another dark and lonely flow. Language barrier, like a carrier. Aircraft, when I move my physical frame, you'll hear math. Numbers crunch your bones well. Struggle through your own hell. Pray you weren't alone when your dome fell. Oh well, go and grab a mop for the body shop. And while you rot, the dead'll get the fuck up and walk. Strange things happen in the nighttime. When you leave your crib to come and hear a hype rhyme. And it shows, so I've got you. Black Nosferatu, rocker that's asleep with the beat, then I'll shop. Strange things happen in the nighttime. When you leave your crib to come and hear a hype rhyme. And it shows, so I've got you. Black Nosferatu, when you're under spell, I'll do what the hell I want to. Ο DJ Crash, εδώ, παρέα με τον Mr. Leaf, μεταφέρουν εικόνες από την Ιαπωνία, συνδέοντάς τις με ένα από τα γνωστότερα τέρατα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ο DJ Crash, τον οποίο, αν ήσασταν τυχεροί, ίσως να ακούσατε στην Αθήνα πριν από μερικούς μήνες, σε μια συναυλία που άνοιξε ο RSN. Ο RSN, που έγραψε τη μουσική στο δικό μας ντοκιμαντέρ. Τελευταίο ταξίδι. Black, higher scully and Kojak. Detectives with corrective lens perceptive, tight perspective, yet miss the objective. I'll get live and let live, they could never catch live. Hit me with the beat and the mic, let's get biz. Η ταινία Νοσφεράτου, λοιπόν, για να επιστρέψουμε στην ιστορία μας, ξεκινά με μια χρεοκοπία και την παρολίγον ολοκληρωτική καταστροφή της. Τα πραγματικά προβλήματα, όμως, θα ξεκινήσουν μερικές δεκαετίες αργότερα. Σύγχρονοι κριτικοί κινηματογράφου και πανεπιστημιακοί υποστηρίζουν ότι η ταινία είναι βαθιά αντισημιτική και ρατσιστική. Και ομολογουμένως έχουν πολλά και ισχυρά επιχειρήματα στη φαρέτρα τους. Πριν από μερικούς μήνες, ανέλαβε να τα συνοψίσει ο Travis Massett, καθηγητής κινηματογράφου και μέσων επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης. The vampire does look like something out of Der Stürmer. There's the big hook nose, the taloned fingers, the bald head. It really is. Το βαμπύρι στην ταινία μοιάζει να έχει βγει από τις σελίδες της ναζιστικής εφημερίδας Der Stürmer. Είναι καραφλό με μεγάλη μύτη και γαμψά νύχια. Θυμίζει μια χοντροκομμένη καρικατούρα από αυτές που έβλεπε σε αντισημιτικά έντυπα της εποχής. Ο Travis Massett, τον οποίο ακούμε να μιλά εδώ στο podcast Cultural Marxism, σπέβδει να εξηγήσει ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να κατηγορήσουμε τους δημιουργούς της ταινίας για αντισημιτισμό, ακόμη και αν όλα τα στοιχεία του αντισημιτισμού είναι παρόντα. In Weimar, Germany, what was considered to be terrifying, what was considered to be horrific, what was considered to be disgusting was... Στη Γερμανία της Βαϊμάρης, οτιδήποτε ήταν τρομακτικό, αειδιαστικό, συνδεόταν με τους Εβραίους. Ο αντισημιτισμός ήταν τόσο ισχυρός, ώστε τα δύο αυτά στοιχεία διαπλέκονταν. Δεν ξέρουμε αν η ταινία στην οποία το βαμπύρ μοιάζει με αρουραίο δημιούργησε το στερεότυπο για τους Εβραίους ή το αντίστροφο. Στην ταινία, πάντως, ο ήρωας φτάνει σε μια γερμανική πόλη προερχόμενος από την Ανατολή με ένα καράβι γεμάτο αρουραίους, οι οποίοι μεταφέρουν ασθένειες. Εδώ βλέπουμε και την αίσθηση του φόβου που είχαν οι Γερμανοί για τους μετανάστες. Πίστευαν ότι θα κατακλειστούν από κατώτερα όντα που έρχονταν από την Ανατολή. Being overrun by these sort of unhuman creatures from the east. Ήταν λοιπόν η ταινία Νοσφεράτου αυτή που δημιούργησε νέα στερεότυπα για τους Εβραίους ή ο διάχυτος αντισημιτισμός και η ξενοφοβία αντικατοπτρίστηκαν απλώς στην ταινία? Για να απαντήσουμε, θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τους συντελεστές του Νοσφεράτου. Και θα αφήσουμε να μας συστήσει ορισμένους από αυτούς το συγκρότημα Blue Oyster Cult. Thank you.
Oyster Cult τραγουδούν για την Lucy, μία από τις ηρωίδες στον Δράκουλα του Bram Stoker, που όπως είπαμε, οι δημιουργοί του Νοσφεράτου απαλωτρίωσαν χωρίς να κάνουν ούτε μία τυπική ερώτηση. Το τραγούδι περιγράφει επίσης την σκηνή με τους αρουραίους που κατεβαίνουν από το καράβι μεταφέροντας μία πανδημία. Μία σκηνή που προκαλούσε τρόμο στη Γερμανία της δεκαετίας του 20, η οποία βίωνε τις άμεσες και έμεσες επιπτώσεις από την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εν τέλει όμως, το τραγούδι Νοσφεράτου, όπως και το ομότιτλο του Robert Williams που ακούσαμε στην αρχή, είναι αφιερωμένα στον Κόμι Ορλόκ και κυρίως στον ηθοποιό που τον υποδίθηκε, τον Max Schreck. Τον Max Schreck τον συναντάμε για πρώτη φορά στη θεατρική παράσταση «Τύμπανα τη νύχτα». Ήταν το έργο ενός νεοεμφανιζόμενου δημιουργού που άκουγε στο όνομα Bertolt Brecht και ακόμη δεν ήταν σίγουρος αν ήταν μαρξιστής. Ή τουλάχιστον δεν το εξέφραζε δημόσια. Τα «Τύμπανα τη νύχτα» μας προδιαθέτουν για την ταξική ανάλυση που θα δούμε σε όλες τις επόμενες παραστάσεις του Brecht. Η πλοκή, μάλιστα, εκτυλίσσεται με φόντο την εξέγερση των Σπαρτακιστών στο Βερολίνο. Και αρχικά, ο Μπρέχτ σκεφτόταν να ονομάσει την παράσταση Σπάρτακους, προς τιμήν της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίμπνεχτ, που είχαν μόλις εκτελεστεί. Ο Max Schreck θα ξανασυναντηθεί με τον Brecht στη μίνι κινηματογραφική παραγωγή «Τα μυστήρια ενός κουρίου». Ένα 16-λεπτο χιουμοριστικό ταινιάκι που πήγε άπατο, καθώς ακόμη και ο Brecht δεν είχε πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό του τι ήθελε να πει. Νεότεροι κριτικοί κινηματογράφου περιγράφουν την ταινία σαν το αποτέλεσμα που προκύπτει εάν το κίνημα του Νταντεϊσμού συναντήσει τον Groucho Marx. Ένας εύσχυμος τρόπος να εξηγήσουν πως ούτε αυτοί κατάλαβαν τι είχε στο μυαλό του ο Brecht. Σε ό,τι μας αφορά πάντως, οι καλλιτεχνικές επαφές του Max Schreck με τον Brecht αποτελούν επαρκή διαπιστευτήρια. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι αν ο Νοσφεράτου είναι ένα ρατσιστικό και αντισημιτικό έργο, δεν ευθύνεται γι' αυτό ο πρωταγωνιστής. Μήπως όμως τότε ευθύνεται ο σκηνοθέτης Friedrich Wilhelm Murnau? Μια απάντηση επιχείρησε να δώσει ο καθηγητής Travis Mosset. It does not appear to have been anti-Semitic. There are accounts from one of the actors in the film who was Jewish in his memoirs notes a time when Murnau actually stood up for him when there was a... Δεν φαίνεται να ήταν αντισημίτης. Υπάρχει μάλιστα μαρτυρία ενός ηθοποιού της ταινίας, ο οποίος ήταν Εβραίος και ανέφερε ότι ο Μουρνάου τον υποστήριζε όταν δεχόταν επιθέσεις. Επίσης, ο ίδιος ήταν γκέι και ο έρωτας της ζωής του, που σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν επίσης Εβραίος. Υπήρχαν λοιπόν πολύ σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του που ήταν Εβραίοι. Το ζήτημα με τις ταινίες τρόμου είναι ότι αντλούν στοιχεία από αυτό που κάθε κοινωνία θεωρεί τρομακτικό ή αποκρουστικό σε κάθε εποχή. Στη Γερμανία της Βαϊμάρης αυτά τα στοιχεία είχαν συνδεθεί με τους Εβραίους. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς ακόμη και από τα καρτούν της εποχής. Ο σκηνοθέτης λοιπόν ίσως άντλησε στοιχεία από αυτό το διάχυτο πνεύμα της εποχής, χωρίς να σκέφτεται πολύ σοβαρά τι υποδήλωναν οι εικόνες που χρησιμοποιούσε. Μπορεί λοιπόν ένας σκηνοθέτης να δημιουργήσει μια αντισημιτική ταινία χωρίς να το καταλάβει? Ο καθηγητής κινηματογράφου και μέσων επικοινωνίας Travis Mosset πιστεύει ότι μπορεί. Ίσως γιατί δεν ήταν αρκετά προσεκτικός, ή ίσως γιατί μια ολόκληρη κοινωνία ήθελε να δει στην ταινία του τις δικές της προκαταλήψεις. Δεν είμαστε σίγουροι ότι συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την εξήγηση. Κάθε δημιουργός πρέπει να έχει απόλυτο έλεγχο του έργου του και να αποφεύγει τέτοιες παγίδες, αν χρειαστεί, ερχόμενος σε σύγκρουση με το κυρίαρχο ρεύμα. Έχει πάντως ενδιαφέρον να δούμε πως ακόμη και θεωρητικά απολύτικες κινηματογραφικές παραγωγές μπορεί να αναπαράγουν τα πιο φρικτά στερεότυπα, εάν αυτά συμβαδίζουν με την κυρίαρχη αφήγηση της εποχής.
Το πρόβλημα βέβαια με την ταινία Νοσφεράτου είναι ότι κουβαλούσε στην πλάτη της τον ρατσισμό άλλων χωρών και συγκεκριμένα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Ιστορίες για τον κόμι Δράκουλα, τον original, τον ορθόδοξο. Ιστορίες που θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Εκπομπή InfoWord συνέχεια. Διηγούμαστε πολιτικές ιστορίες για δράκουλες. Υποπτευόμαστε ότι πίσω από τον Δράκουλα κρύβονται ιστορίες για τη Βρετανική Αυτοκρατορία, την Αποικιοκρατία και τον Καπιταλισμό και εξετάζουμε τη γνώμη του Καρόλου Μάρξ για τους βρικόλακες. Ο Μπετόβεν είχε ολοκληρώσει πριν από μερικά χρόνια την Πέμπτη του Συμφωνία και ίσως να την είχαν ακούσει και κάποιοι άνθρωποι που αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι του 1816. Σε εκείνες τις καλοκαιρινές διακοπές δημιουργήθηκε ένα παρεάκι από ανθρώπους του πνεύματος που σήμερα θα λέγαμε ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Το παρεάκι αποτελούνταν μεταξύ άλλων από τον Λόρδο Βίρονα, τη Μέρι Σέλεϊ και κάποιον Τζον Πολιντόρι. Και επειδή εκείνο το καλοκαίρι έβρεχε πολύ και οι διακοπές στην Ελβετία είναι ούτως ή άλλως ό,τι πιο βαρετό μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, εκείνο το παρεάκι σκέφτηκε να γράψει ιστορίες τρόμου. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν η Μέρι Σέλεϊ θα δημιουργήσει το τέρας του Φράγκενστάιν. Και ο Τζον Πολιντόρι δημιουργεί το πρώτο βαμπύρ με τα χαρακτηριστικά ενός αριστοκράτη. Μια φιγούρα από την οποία μερικά χρόνια αργότερα θα προκύψει ο κόμις Δράκουλας. Ιστορίες για αιμοδιψείς κυρίους και βρικόλακες που διηγούνταν μερικούς αιώνες αργότερα και η Radiohead στο τραγούδι τους «We suck your blood», «Σου ρουφάμε το αίμα». I am sick. Are you begging for a break? Are you sweet? Are you Οι Radiohead τραγουδούν για βαμπύρ και μας βάζουν στο κλίμα των διακοπών που πρέπει να πέρασε το 1816 στην Ελβετία μια παρέα ανθρώπων που δημιούργησαν το τέρας του Φράγκενστάιν και ένα ζωντανό νεκρό αριστοκράτη. Στο τέλος του ίδιου αιώνα, ο Μπραμ Στόκερ παίρνει την περσόνα του αριστοκρατικού βρικόλακα, την αναμειγνύει με την ιστορία του βοεβόδα Βλάντ του Δεύτερου, γνωστού και ως Βλάντ Δρακούλ, και μας προσφέρει τον κόμι Δράκουλα. Έκτοτε δεκάδες ιστορικοί, συγγραφείς και ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας, το οποίο μας έρχεται από τα Βαλκάνια, ζει στο σκοτάδι και επιβιώνει πίνοντας το αίμα μας. Οι πρώτες ερμηνείες που δίνονται βλέπουν τον κόμι Δράκουλα όπως τον έπλασε ο Μπραμ Στόκερ ως την προσωποποίηση του απόλυτου άλλου με το αλφα κεφαλαίο. Σύμφωνα με μία ερμηνεία, ο κόμις Δράκουλας εκφράζει τον τρόμο της Βρετανίας του 19ου αιώνα για τη λεγόμενη αντίστροφη αποικιοκρατία. Το ενδεχόμενο δηλαδή οι υπηκόοι των Βρετανικών αποικιών να καταλάβουν με την παρουσία τους στο Λονδίνο ή να κυριαρχήσουν στις ίδιες τις αποικίες.
αυτό τον τρόμο λέγεται ότι εκφράζουν έργα όπως «Ο πόλεμος των κόσμων» του Herbert Wells, «Η καρδιά του Σκότους» του Joseph Conrad, αλλά και βιβλία του Kipling ή του Doyle. Σύμφωνα με μία άλλη ερμηνεία, ελαφρώς πιο γεωπολιτική, ο κόμις Δράκουλας εξέφραζε τη γενικευμένη ρωσοφοβία που επικρατούσε στο Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, τα σχέδια συνένωσης όλων των σλαβικών λαών υπό την αιγίδα της Ρωσίας προκαλούσε φρίκη στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία που είχε μάθει να ελέγχει τα Βαλκάνια με την πολιτική του «διέρη και βασίλευε». Και αυτός ακριβώς ο τρόμος αποτυπώθηκε, λένε, στη μορφή ενός αριστοκράτη Δράκουλα που ερχόταν από την Τρανσυλβανία για να πιει το αίμα της νεαρής αστικής τάξης της Αγγλίας. Μιλώντας όμως για αίμα και για αστική τάξη, πλησιάζουμε και στις πιο ενδιαφέρουσες αναφορές στους βρικόλακες που μας έρχονται απευθείας από το κεφάλαιο του Μάρξ. Αυτές τις ιστορίες όμως θα σας τις διηγηθούμε σε λίγο. Το συγκρότημα Concrete Blonde τραγουδά για βρικόλακες που αφήνουν μια σταγόνα αίμα στο σεντόνι του κρεβατιού. Και με αυτό τους το τραγούδι κερδίζουν μία από τις 15 θέσεις ανάμεσα στα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τους ζωντανούς νεκρούς, σύμφωνα τουλάχιστον με το περιοδικό Rolling Stone. Εμείς είδαμε τις πρώτες ερμηνείες για το τι συμβολίζει, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, ο κόμις Δράκουλας. Έχει έρθει όμως η στιγμή να δούμε τι συμβολίζει και σε οικονομικό επίπεδο. Το γεγονός ότι από τις αρχές του 19ου αιώνα οι βρικόλακες παρουσιάζονται πλέον με τη μορφή ενός αριστοκράτη οδήγησε αρκετούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο κόμις Δράκουλας συμβολίζει το αποκρουστικό πρόσωπο του παλαιού συστήματος
της φεουδαρχίας. Η ανάλυση αυτή φαίνεται να ταιριάζει και με τις γεωπολιτικές ερμηνείες που έβλεπαν στον Κόμι τη ρωσοφοβία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τσαρική Ρωσία συμβόλιζε ταυτόχρονα και την τελευταία μεγάλη φεουδαρχική οικονομία που διεκδικούσε ένα ρόλο στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και η νεαρή αλλά πανίσχυρη αστική τάξη της Αγγλίας είχε κάθε λόγο να την απεχθάνεται. Για σταθείτε όμως, είπε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα ο μαρξιστής κριτικός Φράνκο Μορέτι. Ο Κόμις Δράκουλας έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ευγενή, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία από τις συνήθειες που συναντά κανείς σε ένα φεουδαρχικό καθεστώς. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει υπηρέτες. Κάνει όλες τις δουλειές μόνος του. Φαίνεται, γράφει ο Φράνκο Μορέτι, να έχει διαβάσει τις θεωρίες του Άνταμ Σμιθ περί της μη παραγωγικής εργασίας την οποία εκπροσωπεί ένας υπηρέτης. Μια εργασία η οποία απλώς περιορίζει το εισόδημα του αφεντικού του. Και ο Φράνκο Μορέτι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Κόμις Δράκουλας είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός και μάλιστα στην μονοπωλιακή του μορφή. Τα πώς και τα γιατί θα τα εξηγήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Up to Bella with his shirt off, and he recognized a vampire from her school. He said something that was most uncool. Hey, pretty boy with the sparkly skin, I'm gonna steal your girl 'cause I hate your kin. Fur was flying, capes were torn, hell hat no fury like a werewolf's horn. Number one rule in this clan: slay the undead who invade your land. Wolves remained, vampires were crushed by furry paws in a rush. Bela Lugosi orders a blood and says, who let these fools in my vampire club? Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρχατ Στεφάνου συζητάμε για τέρατα που μας πίνουν το αίμα. Έχουμε φτάσει σε αναλυτές όπως ο Φράνκο Μορέτι, που πιστεύουν ότι ο Κόμις Δράκουλας δεν συμβολίζει την φεουδαρχία, αλλά τον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Ο Μορέτι πατάει φυσικά στις αναφορές που κάνει για τους βρικόλαγες ο ίδιος ο Κάρολος Μάρξ. Για την ακρίβεια, ο Μάρξ αναφέρεται 3 φορές σε βαμπύρ στο κεφάλαιο και αρκετές ακόμη σε άλλα έργα και ομιλίες του. Το κεφάλαιο, έγραφε ο Μάρξ, είναι νεκρή εργασία που σαν βρικόλακας ζει μόνο ρουφώντας το αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ αίμα παίρνει, τόσο περισσότερο θα ζήσει. Οι αναφορές σε βρικόλακες αποτελούν μία από τις αγαπημένες μεταφορές του Μάρξ, τις οποίες χρησιμοποιούσε και σε πάρα πολλές ομιλίες του, όπως είπαμε. Η βρετανική βιομηχανία, έλεγε, είναι ένας βρικόλακας που τρέφεται από το αίμα των εργαζομένων και δεν διστάζει να πίνει ακόμη και το αίμα μικρών παιδιών. Ο Μάρξ δεν είχε διαβάσει βέβαια για τον Κόμι Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ, αφού το βιβλίο κυκλοφόρησε σχεδόν μία δεκαετία μετά το θάνατό του. Ήταν όμως φανατικός αναγνώστης ιστοριών τρόμου, στις οποίες μάλιστα κυριαρχούσαν οι βρικόλακες. Και όπως είδαμε, ο πρώτος βρικόλακας με αριστοκρατική αμφίεση αλλά καπιταλιστική καρδιά είχε γεννηθεί ήδη από το 1816. Οι αναφορές του Μάρξ σε βρικόλακες έχουν απασχολήσει σχολιαστές και διανοούμενους από τον Μορέτι μέχρι και τον Ντεριντά. Συνήθως διαφωνούν μεταξύ τους για το ποια ακριβώς χαρακτηριστικά του κεφαλαίου και της εργασίας έβλεπε στις ιστορίες τρόμου ο Μάρξ. Όλοι όμως φαίνεται να καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Βρικόλακας είναι ο καπιταλισμός. Επειδή όμως οι βρικόλακες και φυσικά και ο Κόμις Δράκουλας είναι απέθαντοι,
σε κάθε εποχή αποκτούν και διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς συμβολισμούς. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στον Μπέλα Λουγκόσι και τον Κρίστοφερ Λί. Ύστερα όμως από ένα μικρό διάλειμμα. Red Hot Chili Peppers μας γυρίζουν με το τραγούδι τους το 2000 και τραγουδούν για ναρκωτικά και αποτοξίνωση. Το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού όμως, αν θυμάστε, είχε να μας διηγηθεί μια διαφορετική ιστορία. Οι σκηνοθέτες του, ο Jonathan Dayton και η Valerie Faris, μας εισάγουν στην αισθητική της δεκαετίας του 20 και του 30. Εικόνες βγαλμένες από την ταινία τρόμου «Το εργαστήριο του Δόκτωρο Σκαλιγκάρη». Η σχολή του γερμανικού εξπρεσιονισμού δημιουργούσε τότε τα πρώτα τέρατα της μεγάλης οθόνης. Ο Δόκτωρ Σκαλιγκάρη αλλά και ο Νοσφεράτου εκφράζουν το τέλος μιας εποχής, τον επιθανάτιο ρόγχο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ο γερμανικός κινηματογράφος αντιλαμβάνεται πρώτος την έλευση ενός άλλου τέρατος, του Αδόλφου Χίτλερ και του ναζισμού. Ο αμερικανικός κινηματογράφος με τη σειρά του θα δανειστεί αρκετά από τα τέρατα του γερμανικού εξπρεσιονισμού για να ξορκίσει τους δικούς του φόβους και τις δικές του αποτυχίες. Πρέπει και αυτός να διαχειριστεί την παταγώδη οικονομική αποτυχία ενός συστήματος, το οποίο για να αναγεννηθεί χρειάζεται πλέον να βυθίσει την ανθρωπότητα σε έναν ακόμη Παγκόσμιο πόλεμο. Και από αυτόν τον φόβο μπροστά στη μεγάλη ύφεση και τον επερχόμενο πόλεμο θα γεννηθεί και η ταινία «Κόμις Δράκουλας» το 1931 με τον Μπέλα Λουγκόσι. I am Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Rats. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood. Ο Μπέλα Λουγκόσι, που όπως είπαμε έπαιξε ενεργό ρόλο στη σοσιαλιστική επανάσταση της Ουγγαρίας, βρισκόταν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωταγωνιστούσε στις ταινίες με τις οποίες το Hollywood προσπαθούσε να ξορκίσει την αποτυχία ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Δύο χρόνια μετά τον Κόμι Δράκουλα, το Hollywood θα δημιουργήσει και τον King Kong και θα τον βάλει να σκαρφαλώσει στο Empire State Building. Τα ανίκια στα γραφεία του ουρανοξύστη αποτελούσαν τότε το απόλυτο σύμβολο της χρηματιστηριακής φούσκας που θα σημάνει την είσοδο στη μεγάλη ύφεση. Για την ιστορία, αρκετά χρόνια αργότερα, ο Hitchcock, που έμαθε τον κινηματογράφο στα χρόνια του γερμανικού εξπρεσιονισμού στη Γερμανία, θα κλέψει κάτι από τη σκιά του Νοσφεράτου για να στήσει τη σκηνή με το μαχαίρι στο ψυχό.
Ο Τιμ Μπάρτον αρκετές δεκαετίες αργότερα θα ξανακοιτάξει και αυτό στον γερμανικό εξπρεσιονισμό για να δημιουργήσει την επιστροφή του Batman το 1992, όσο για το εργαστήριο του Δόκτωρος Καλιγκάρη, πριν το πάρουν μυρωδιά οι Red Hot Chili Peppers, είχε εμπνεύσει και το εξώφυλλο των Bauhaus. Εμείς πάλι, κάπου εδώ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.